και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πιο ελαφρύ βίντεο σήμερα. Είπαμε ότι έχουμε πάρει σβάρνα τα βαριά και βαθιά θέματα. Είπαμε να κάνουμε και κάτι έτσι λίγο πιο διασκεδαστικό και με λίγο χιούμορ, αλλά ελπίζω επίσης ψυχοεκπαιδευτικό. Λακουλίνο, είσαι φρόνιμος τόση ώρα. Θα το εκτιμήσω ιδιαιτέρως να καθίσεις. Ναι, να καθίσεις. Γιατί τώρα θα μάθεις πληροφορίες όταν θα φλερτάρεις σε εφαρμογές γνωριμιών, πώς μπορεί η ψυχοεκπαίδευση να είναι χρήσιμη για σένα, ούτως ώστε να καταλάβεις από μόνος σου, ναι, από μόνος σου, χωρίς να σου το πει κάποιος, ότι μπορεί το πρόσωπο με το οποίο συνομιλείς και με το οποίο έχεις βγει για ραντεβού, μπορεί να μην λέει την αλήθεια για την κατάστασή του. Ναι, να μην λέει αλήθεια. Λοιπόν, ο αρχικός τίτλος που έδωσε η φίλη στο email που έστειλε είναι «Ψυχοεκπαίδευση, μαλάκες, 1-0». Δεν το έβαλε στον τίτλο. Στον τίτλο έβαλε αυτό που διαβάζετε. Αγαπημένη μου Θέκλα Κελάκη, καλημέρα. Καλησπέρα σου λέμε και εμείς. Είναι εδώ από κάτω αυτός και είναι εδώ από κάτω ο Λακούλης ο Ταχτούλης. Μετά από τόσα χρόνια ψυχοεκπαίδευσης που με οδήγησαν και σε ψυχοθεραπεία, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό στο κανάλι μας, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά και το πόσο περήφανη νιώθω που άκουσα το ένστικτό μου και γλίτωσα το ένστικτό μας, τον gut instinct μας, τη διέστησή μας, η λέξη gut instinct. Στα ελληνικά θα μπορούσε να μεταφραστεί ως διέστηση. Gut σημαίνει στομάχι και instinct, ένστικτο. Αν το ένστικτο βγαίνει μέσα από το στομάχι μας, αυτό μας λέει το σώμα μας, μας λέει ο οργανισμός μας, αυτή η εσωτερική πληροφορία που έχουμε ότι κάτι πάει χι, ότι κάτι πάει νι, κάτι πάει καλά ή κάτι πάει χι. Part 1, ένστικτο. Μέρος πρώτο, ένστικτο. Μετά από αρκετές γνωριμίες μέσω εφαρμογής, όταν λέει εφαρμογή, εννοεί εφαρμογή γνωριμιών, που δεν πρόκοψαν, ήρθε και η καλή εντός εισαγωγικών. Άκουσαν μπορεί πάνω από 4 φορές το κάθε βίντεο που είχε σχέση με το θέμα Red Flags και τα λοιπά. Red Flags είναι οι κόκκινες σημαίες. Έχουμε κάνει αρκετά βίντεο για κόκκινες σημαίες στην αρχή μιας γνωριμίας και για πράσινες σημαίες στην αρχή μιας γνωριμίας. Και εννοείται ότι αυτό το βίντεο που βλέπετε σήμερα θα μπει στο playlist «Πώς διαχειρίζουμε μια νέα γνωριμία φλερτ». Άρα λοιπόν η φίλη άκουσε πάνω από 4 φορές το κάθε βίντεο. Έκανα τα πρώτα τσεκαρίσματα, τους πρώτους ελέγχους δηλαδή, τηλέφωνα, βιντεοκλήσεις, ψάξιμο ίντερνετ κτλ. Όλα κυλούσαν καλά και αποφασίσαμε να πάμε και εκτός να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή έφυγε τη συνομιλία από την εφαρμογή, την πήγε στο τηλέφωνο, τον έψαξε τον άνθρωπο, τον έκανε Google Search, είχαν βιντεοκλήσει, είδε δηλαδή ότι δεν πρόκειται για κάποιον που να είναι άλλος από αυτούς που δείχνει κλπ. Και είπαν να βγουν για ένα ραντεβού. Από την αρχή της γνωριμίας όμως, προτού βγούμε για ραντεβού, δύο πράγματα με προβλημάτιζαν. Το πρώτο πράγμα. Έμενε με τη μάνα του, στην παρένθεση 43 ετών γαϊδούρη. Οι δύο φίλες μου έλεγαν μην τον κόβεις από την αρχή γι' αυτό. Άσε να δεις γιατί και πώς. Είπαμε δεν κάνουμε εκτόσεις. Εδώ θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος 43 χρονών, είτε γαϊδούρη είτε γαϊδούρα, δεν υιοθετώ ότι είναι έκφραση της φίλης που είμαι σίγουρο ότι είναι χιουμοριστική, η οποία διαμένουν ακόμη τη μάνα τους, αν όντως διαμένουν με τη μάνα τους, αυτό αν μη τι άλλο δείχνει μια αλφα στασιμότητα στη ψυχική και συναισθηματική τους ζωή, η οποία δεν θα είναι χρήσιμη για τη δημιουργία μιας σχέσης. Και επειδή έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό το θέμα προσφάτως, για την οικονομική κρίση και για το πόσο δύσκολο κάποιοι άνθρωποι είναι να βρουν δουλειά ή πόσο δύσκολο είναι να είναι ανεξάρτητοι οικονομικά, σας παραπέμπω σε εκείνο το σχόλιο στην κοινότητα, το οποίο το διαβάσαμε όλοι και το είδαμε έτσι με πολύ προσοχή, που η κοπέλα είπε «Αν γύριζα το χρόνο πίσω και σε υπαίθρια σπηλιά θα κοιμόμουν παρά να μένω με τους γονείς μου». Άρα, αν κάποιος 43 χρόνων μας λέει ότι μένει με τους γονείς του, με τη μητέρα του, με τη μητέρα της, εκεί χτυπάει μια καμπανάρα, θα έλεγα. Όχι ένα καμπανάκι, μια καμπανάρα. Το δεύτερο πράγμα, το οποίο την προβλημάτιζε τη φίλη, όταν έπεφτε για ύπνο, έκλεινε το τηλέφωνο τελείως. Αυτό στην αρχή δεν μου ήταν και τόσο αρνητικό για να λέμε και αλήθειες. Το να κλείνεις το τηλέφωνο όταν πας για ύπνο, μπορεί να είναι μια συνήθεια που έχει κάποιος, ο οποίος λέει, ρε παιδί μου,
Δεν θέλω να με ενοχλούν την ώρα που θα κοιμάμαι, δεν θέλω να έχει λάμψει στο τηλέφωνό μου κάποιος να μου τηλεφωνήσει, να μου στείλει μήνυμα αργά το βράδυ και γι' αυτό συμφωνώ να κλείνω το τηλέφωνό μου. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει το εξής ακολούθω που κάνω και εγώ, να το έχει αθόρυβο. Εγώ φυσικά το έχω αθόρυβο ολημερίσκο ελληνικτής, το έχω αθόρυβο το τηλέφωνο, γιατί αν το είχαμε θόρυβο, δεν θα ακουγόταν τίποτα άλλο μέσα στο σπίτι, εκτός από ειδοποιήσεις, τηλέφωνα δεν με παίρνει και πολλοί κόσμος, ευτυχώς. Από ειδοποιήσεις, μηνύματα κτλ. Όμως είναι κάπως ύποπτο ένας άντρας ο οποίος φλερτάρει σε μια εφαρμογή και είναι 43 χρόνων και είναι ελεύθερος και μένει με τη μαμά να κλείνει το τηλέφωνο το βράδυ. Το ρωτάμε γιατί κλείνεις το τηλέφωνο. Λοιπόν, βγήκαμε και για να μην πλατιάζω όλα καλά. Και εκεί όμως που όλα ήταν καλά όταν βγήκαμε, αρχίζει το ένστικτο να βαράει η εσωτερική φωνή μέσα της, το ένστικτο η διαίσθησή της, άρχισε να την ειδοποιεί ότι κάτι πάει χει. Γυρνώντας σπίτι από εκείνο το ραντεβού και μέχρι σήμερα, 3 μέρες μετά, μου έκατσε ότι κάτι δεν πάει καλά και συγκεκριμένα ότι είναι παντρεμένος. Η διαίσθηση της είπε, γνωρίζοντας το σε εκείνο το πρώτο ραντεβού, ότι είναι παντρεμένος. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό που με ενεργοποίησε, αλλά έπεσα μέσα. Εγώ θα υποθέσω, χωρίς να γνωρίζω, ότι μπορεί να είδες κάποιες συμπεριφορές και κάποια στοιχεία, τα οποία δεν συνάδουν με ένα εργένη 43 ετών που ζει με τη μαμά του. Για παράδειγμα, θα περίμενε κανείς ότι ένας 43χρονος, έλα λάκι, έλα να σε δει ο κόσμος τι καλός σκύλος που είσαι, ότι ένας 43χρονος που ζει με τη μαμά του θα έχει την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του Λάκη αυτή τη στιγμή, αυτή την ανοριμότητα, και να είδες εσύ έναν άνθρωπο ο οποίος να σου φαίνεται πολύ πιο ισορροπημένος από ό,τι θα περίμενες κάποιον που μένει με τη μαμά του. Ή πολύ πιο, θα έλεγα, γνώστης των ανθρωπίνων σχέσεων και ότι μπορεί να λειτουργήσει με έναν τρόπο που δείχνει μια αλφα ανεξαρτησία από το ζει με τη μαμά του. Δεν ξέρω. Ίσως είναι και το άλλο, ότι επειδή στις μέρες μας οι άνθρωποι, οι πιο λειτουργικοί σπανίζουν, πάρα πολύ. Όποιοι είναι, ρε παιδί μου, πιο ικανοί να δημιουργήσουν σχέση, είναι πιο πιθανό στην ηλικία των 43 να είναι παντρεμένοι παρά να είναι ελεύθεροι. Φυσικά, το ένστικτο της κοπέλας της είπε. Σε παρακαλώ πολύ, προσπαθώ να κάνω ένα βίντεο, το οποίο αυτή τη στιγμή το κάνει σαν hijack το βίντεο, κάνει σαν αεροπειρατεία το βίντεο. Αυτός ο σκύλος μένει με τη μαμά του πάντως. Αν σας πει ότι είναι παντρεμένος, μην τον πιστεύετε. Μένει με τη μητέρα του. Και μωρεύεται. Λοιπόν, ψάχνοντας από διάφορες πηγές που μπορούσα, και γι' αυτό πρέπει να ζητάμε ταυτότητα, άρε Θέκλα, ο κύριος είναι παντρεμένος. Εγώ δεν θα σου πω, στις ταυτότητες της ελληνικής δημοκρατίας αναγράφεται το αν είναι κάποιος νυμφευμένος ή κάποια ύπανδρη. Αναγράφεται η οικογενειακή κατάσταση. Όμως φαίνεται ότι άμα ξέρεις που δουλεύει κάποιος, άμα ξέρεις το τηλέφωνό του, άμα ξέρεις ένα, δύο, τρία προφίλ που μπορεί να έχει σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να μάθεις μεταξύ γνωστών του γνωστού και γνωστής της γνωστής, των γνωστών, αν είναι παντρεμένος ή ελεύθερος. Η αρχική μου σκέψη, λέει η φίλη, ήταν να κανονίσω ραντεβού, να πάω και απλά να το ρωτήσω ευθέως, αλλά η τόσο μεγάλη άνεση στο ψέμα με φόβησε. Κοιτάξτε, το να λέει κάποιος τόσο άνετα ψέματα και χωρίς τύψεις και χωρίς ενοχές, δείχνει και κάποια κοινωνιοπάθεια. Οι άνθρωποι με αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας λένε ψέματα χωρίς ενοχές. Επίσης, συνάρκηση λένε ψέματα χωρίς ενοχές και χωρίς ενσυναίσθηση. Και αυτός προφανώς έλεγε άνετα ψέματα, γιατί δεν έπιασε η φίλη κάτι να τον δυσκολεύει και κάτι να τον ταλαιπωρεί. Οπότε τον πήρα τηλέφωνο. Σοφία, αποφασίσου να τον πάρεις τηλέφωνο και να μην το ξεμπροστιάσεις από κοντά για κάτι τέτοιο. Βλέπεις αυτό το λαδάκι και τα μαλλιά? Θες να σου ισχυώσω τα μαλλιά? I thought so. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έτσι όπως μιλάγαμε χαλαρά και ωραία στο τηλέφωνο, ακολουθεί ο εξής διάλογος. Ετοιμαστείτε να γελάσετε. Εγώ, η φίλη, έχω μια πορεία. Το απόγευμα που θα βρεθούμε, πού λες ότι είσαι στη γυναίκα σου? Αυτός,
σε σύσκεψη. Άμεση και αντανακλαστική απάντηση χωρίς σκέψη. Το ρώτησε αυθόρμητα και αυτός απάντησε αυθόρμητα, σε σύσκεψη. Χαχαχαχα, είπε αμέσως μετά. Έλα μωρέ, πλάκα σου κάνω. Όταν κατάλαβε τι έκανε, δηλαδή του λέει, μωρό μου, το απόγευμα που θα βρεθούμε, πού είπες τη γυναίκα σου ότι θα πας, σε σύσκεψη της λέει. Λέει, εγώ δεν μ' άσυσε όταν μου απάντησε με το όταν πήγε να μου αλλάξει την προσοχή και μου είπε χαχαχαχαχα, έλα μωρέ, πλάκα σου κάνω. Και το απαντάω, λέει φίλη, α, και δεν έχει καταλάβει τίποτα, μπράβο. Σιωπή στο τηλέφωνο, τι θα σου πει τώρα. Δεν της λέει τίποτα. Του λέει αυτή, πότε είχε σκοπό να μου το πεις. Της λέει αυτός, σήμερα που θα βρισκόμαστε. Τέτοιες μπλε που θα λέγεις κι εσύ. Εγώ θα έλεγα και λιλά και φούξια και πράσινες και πολλά χρώματα τέτοιες. Αν είχε σκοπό να το πει κάποιος, θα το έλεγε από την αρχή. Εγώ λέει φίλη, χαχαχαχαχα, έβαλες ένα γέλιο σαν το δικό μου κορί, γέλασε έτσι όπως γέλαγω να το ευχαριστηθείς κιόλας. Να σε καλά που με έκανες και γέλασα, τα είπαμε και αντίο. Block, delete και ψυχοεκπαίδευση, μαλάκες 1-0. Να το εδώ βλέπω το γράφει. Block, delete και ψυχοεκπαίδευση, μαλάκες 1-0. Δηλαδή, στο match ψυχοεκπαίδευση εναντίον των group των ανθρώπων που ονομάζει μαλάκες οι φίλοι, εγώ δεν κάνω τις ονομασίες, έχει κερδίσει, έχει βάλει έναν goal ψυχοεκπαίδευση. Όχι ότι αυτός θα καταλάβει, αλλά η ικανοποίηση ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μοιάστηκα κορόιδο ήταν τεράστια. Και εγώ ικανοποιούμαι που δεν μοιάστηκες κορόιδο, φίλοι. Και χαίρομαι για σένα. Αυτός τώρα θα τρώγεται με τα ρούχα του όπως τρώει το ρολάκι την ουρά του. Βλέπετε το ρολάκι από πίσω μου τι κάνει. Τρώγεται, επειδή δεν φοράει ρούχα, τρώγεται με την ουρά του. Έτσι θα τρώγεται και αυτός τώρα όπως το ρολάκι. Μπορεί και να φτερνίζεται κιόλας γιατί αναφέρουμε το όνομά του. Θέκλα μας ρε φίλοι, με κεφαλαία και μπολτ, έτσι έντονα γράμματα. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη διαρκή εκπαίδευση. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι όλα τα νούμερα παίζουν. Και εντός εφαρμογών και εκτός εφαρμογών και στη ρεαλιστική πραγματικότητα αλλά και στη virtual reality, στην διαδικτυακή πραγματικότητα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ειλικρινείς, ευθύς και λένε την αλήθεια ότι είμαι παντρεμένος, επιθυμώ παράλληλα με το γάμο μου να έχω μια περιπέτεια, θα σε ενδιαφέρει να κάνουμε μια περιπέτεια. Και εσύ, εάν θες να κάνεις μια περιπέτεια, να πας να κάνεις μια περιπέτεια. Αν δεν θες να κάνεις μια περιπέτεια, να πεις όχι ευχαριστώ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επίτηδες ψεύδονται και λένε ότι είναι single, επειδή όταν γνωρίσουν μια κοπέλα, δουν ότι αυτή η κοπέλα ενδιαφέρεται για να δημιουργήσει μια σχέση με κάποια προοπτική δημιουργίας οικογένειας, συμβίωσης κτλ. Η απόκτηση ενός σκυλιού, για παράδειγμα. Λαγκί μου, σε παρακαλώ πολύ, κάνουμε βίντεο. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, γιατί κάνεις θορύβους. Κάνεις θορύβους. Κάνεις θορύβους. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα, Λαγκί. Μην κάνεις θορύβους. Μιλάμε για σοβαρά θέματα τώρα. Μιλάμε για την περίπτωση ότι υπάρχουν παντρεμένοι άνδρες οι οποίοι μπαίνουν στο Tinder, στο Minder, στο Bumble, στο Facebook Date και λένε ότι είναι single ενώ είναι παντρεμένοι, Λαγκί. Και αν γνωρίσουν κάποια κοπέλα η οποία τους λέει είμαι 30, είμαι 35, είμαι 40 και βρίσκομαι εδώ πέρα γιατί νιώθω ότι είμαι σε μια φάση στην οποία επιθυμώ και είμαι σε θέση να δημιουργήσω μια υγιή σχέση, μια σχέση με βάθος, με ποιότητα, που να έχει μέσα συγκατοίκηση, που να έχει μέσα συνύπαρξη, συμβίωση, σύμφωνο συμβίωση, πολιτικό γάμο κλπ. Κλπ. Αν τους αρέσει η κοπέλα αυτή και θέλουν την απαυτώσουν, μπορεί να της πούν ότι είναι σύγκολακούλη. Είτε με το σκεπτικό να πάει 2-3 φορές μαζί της και μετά μην τον είδατε τον Παναγή. Ή με το σκεπτικό να συνδεθεί η κοπέλα μαζί τους χωρίς να γνωρίζει την πραγματικότητα. Και όταν μάθει την αλήθεια να είναι πλέον συνδεδεμένη, άρα να συμφωνήσει στο να παραμείνει ιερωμένη. Το έχουμε ακούσει αυτό σε πολλά βίντεο. Με ιστορίες, έχουμε ολόκληρο playlist για την απιστία και σχέση με παντρεμένο που θα μπει και αυτό το βίντεο εκεί πέρα. Έχουμε ιστορίες τις οποίες η κοπέλα λέει δεν μου είπε από την αρχή πως ήταν παντρεμένος. Το έμαθα στους 3 μήνες, στους 6 μήνες. Ή λέει το κοπέλι, γιατί έχουμε και άνδρες που θα φτιάχνουν παντρεμένες. Και έχουμε και γυναίκες που θα φτιάχνουν παντρεμένες.
Και έχουμε και αγόρια που τα φτιάχνουμε παντρεμένους. Έχουμε όλους τους ερωτικούς προσανατολισμούς. Έχουμε περιπτώσεις και περιστατικά στο οποία λέει μετά που τα συνδεθήκαμε, μετά που ερωτευτήκαμε, μετά που δημιουργήθηκε μία σχέση που εγώ κόλλησα ή ερωτεύτηκα τον άνθρωπο αυτό, τότε έμαθα την οικογενειακή του κατάσταση, οπότε πλέον δεν μπορούσα να αποφασίσω με καθαρό μυαλό, επειδή πλέον ήμουν ερωτευμένος ή ερωτευμένη. Και μετά shit happens. Για τις σχέσεις με παντρεμένους και με παντρεμένες έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο. Ξαναθυμίζω σε όλους μας ότι εδώ δεν είμαστε ηθικοπλαστικό κανάλι, εδώ είμαστε ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι. Και ο στόχος μας είναι να μαθαίνουμε πράγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να κάνουμε πιο ενημερωμένες επιλογές και πιο σοφές επιλογές, ούτως ώστε να διατηρήσουμε την ψυχική μας υγεία και ισορροπία. Όποιος άνθρωπος είναι συνειδητοποιημένος, άνδρας ή γυναίκα, για το τι μορφή σχέσης θέλει, δεν πρέπει να δεχθεί τίποτα λιγότερο από αυτό που θέλει. Αν ένας άνθρωπος λέει ότι εγώ θέλω να γνωρίσω κάποιον άνθρωπο που να είναι single και να είναι διαθέσιμος, εάν το θελήσει φυσικά, όλες τις ώρες και όλες τις μέρες για να δημιουργήσουμε μια σχέση η οποία μπορεί να οδηγήσει στη συνύπαρξη, την πλήρη, στη συγκατοίκηση, στη συμβίωση, στο γάμο, στην απόκτηση παιδιών, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εάν γνωρίσει ένα πρόσωπο το οποίο όσο ελκυστικό και αν φαίνεται, όσο και αν... φαίνεται αξιαγάπητο και αξιαγάμητο το πρόσωπο αυτό, αν δεν θέλει να μπει σε σχέση με παντρεμένο ή με παντρεμένη, να μην προχωρήσει. Γιατί οι σχέσεις με έναν παντρεμένο ή με μια παντρεμένη είναι ιδιαίτερες σχέσεις, οι οποίες, ξαναλέω, μιλάω μόνο από ψυχολογικής πλευράς, δεν μιλάω από ηθικιστικής ή ηθικής πλευράς αυτή τη φορά, δεν είναι το θέμα που αφορά την ψυχολογία αυτό, από πρακτικής και ψυχολογικής σκοπιάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να αγαπήσει και να αγαπηθεί, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να χτίσει μια σχέση ζωής, η οποία να είναι σχέση που να έχει να κάνει και με το πώς ζει και πού ζει και με ποιον ζει και πώς πορεύεται στη ζωή του και τη δημιουργία οικογένειας κλπ. Σίγουρα το να φτιάξει μια σχέση με έναν άνθρωπο παντρεμένο, άνδρα ή γυναίκα, δεν είναι κάτι που θα το βοηθήσει να δημιουργήσει αυτό που θέλει, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήδη το έχει. Εντάξει. Επίσης, κάποιος ο οποίος θέλει να έχει μία σχέση με έναν άνθρωπο, τον οποίο να μπορεί να τον βρει 24/7, με τον οποίο να μπορεί να έχει πρόσβαση στον άνθρωπο αυτό 24 ώρες το 24ωρο και 7 μέρες την εβδομάδα, πάλι δεν θα φτιάξει σχέση με παντρεμένο ή παντρεμένη. Γιατί ο παντρεμένος και η παντρεμένη εννοείται ότι την ώρα που θα είναι στο σπίτι τους, την ώρα που θα είναι στην οικογένειά τους, δεν θα είναι διαθέσιμοι για να βρεθούν με το εξωσυζυγικό τους τέλος. Επίσης κάποιος ο οποίος ψάχνει έναν άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, να δημιουργήσει μια σχέση η οποία να συμπεριλαμβάνει στις γιορτές, στις διακοπές, να περνά ποιοτικό χρόνο με το τέρι του, με το τέρι της, δεν θα φτιάξει σχέση με παντρεμένο ή παντρεμένη, γιατί οι παντρεμένοι και οι παντρεμένες στις γιορτές είναι απασχολημένοι με την οικογένεια τους. Επίσης, κάποιος ο οποίος θέλει ένα τέρι με το οποίο να πηγαίνουν ρομαντικά ραντεβού, με το οποίο να πηγαίνουν σε ωραία εστιατόρια να τρώνε με την ησυχία τους, ήρεμα, χωρίς το φόβο που μην τους δει κανείς, χωρίς να κρύβονται, χωρίς να έχουν έγνοια, μην τυχόν και τους πάρουν ήδη σιλάκι. Δεν θα τα φτιάξουμε ένα παντρεμένο και με μια παντρεμένη. Θα τα φτιάξουμε κάποιον ελεύθερο, εάν βρουν κάποιον ο οποίος να είναι όπως τον θέλουν και αυτοί να είναι όπως τους θέλουν και να ταιριάξουν για να τα βρουν. Είναι από τα βασικά πράγματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τον εαυτό μας προτού μπούμε στη διαδικασία να ψάξουμε για τέρι, αν θα τα φτιάχναμε με κάποιον που να είναι παντρεμένος ή όχι. Είναι μια προσωπική επιλογή. Ξαναλέω ότι δεν θίγω καθόλου τα την ηθική διάσταση. Λάκι μου, μην αναστατώνεσαι. Δεν λέω στον κόσμο να τα φτιάξει με παντρεμένους. Δεν είναι αυτό που λέω. Απλώς λύω όλες τις παραμέτρους. Λοιπόν, και μου έχεις κάνει να χάσω τη ροή μου πάλι. Τι θα κάνω εγώ με αυτό το σκύλι. Και εγώ το πήρα αυτό, εγώ τα φτιάξα με αυτό. Χωρίς να γνωρίζω τις παραμέτρους.
Δεν το γνώριζε ότι πρέπει να έχει να δίνει συνεχώ προσοχή στο σκυλάκι. Και όταν η ώρα πάει 10 και 35, που συνήθω είναι η ώρα που κάθεσαι στον καναπέ με το σκυλάκι, αν εσύ προσπαθεί να κάνει βίντεο για την επόμενη μέρα ότι το σκυλάκι θα φινιάσει. Δεν τα ήξερα εγώ αυτά. Έμπλεξα. Λοιπόν, είπαμε. Η ηθική διάσταση του θέματος δεν άπτεται της επιστήμης της ψυχολογίας και γιατί η ψυχολογία δεν ασχολείται με το τι είναι ηθικός ορθό και τι είναι ηθικά λανθασμένο. Η ψυχολογία ασχολείται με το τι είναι υγιές και βοηθάει στο να έχεις λειτουργικότητα και τι είναι δυσλειτουργικό. Με αυτό ασχολείται η ψυχολογία και επίσης η ηθική του καθενός είναι προσωπική. Ο κάθε άνθρωπος αποφασίζει να ακολουθήσει ένα σύστημα ηθικής είτε που του έχει εισηγηθεί κάποια θρησκεία, είτε που του έχει εισηγηθεί κάποια κοινωνία, είτε που έχει επιλέξει ο ίδιος. Υπάρχει και μία φράση στην Ελλάδα που λέτε εσείς, και κάθε μπιπ έχει τη δικιά της ηθική. Λοιπόν, και εμείς μπιπ είμαστε λάκοι και την ηθική μας έχουμε. Αυτά. Να κάνουμε ενημερωμένες επιλογές. Επιλογές τις οποίες να έχουμε πλήρη γνώση το που μπαίνουμε και που πάμε. Και επίσης να μην κοροϊδεύουμε τους άλλους ανθρώπους. Να λέμε ότι είμαστε σύγκολοι, να είμαστε παντρεμένοι. Να λέμε ότι είμαστε παντρεμένοι, να είμαστε σύγκολοι. Υπάρχει και αυτό. Ναι. Το έχω ακούσει και αυτό. Να λέει ο άλλος ότι είναι παντρεμένος, ότι είναι ελεύθερος. Ναι. Γιατί σου λέει, άμα πω ότι είμαι παντρεμένος, δεν θα με πιέσει αυτή η κόμενα που θα γνωρίσω να την παντρευτώ ή να συγκατοικήσουμε. Θα είμαι παντρεμένος. Και αν το ξέρω από την αρχή, θα κάνω τη σχέση όπως τη θέλω. Ναι, παιδιά, όλα τα νούμερα παίζουν. Εγώ σας το λέω αυτό. Όλα τα νούμερα παίζουν. Επίσης. Πες ότι γνωρίσαμε έναν άνθρωπο, ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο μας έχει πει ένα ψέμα. Όχι απαραίτητος ότι είναι παντρεμένος, ότι είναι σύγκολος, είναι παντρεμένος, ένα άλλο ψέμα. Και εμείς ανακαλύψουμε αυτό το ψέμα. Και τον ρωτήσουμε, τον ξεμπροστιάσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί του πούμε, ισχύει αυτό που μου είπες ότι ισχύει. Αν δούμε ότι ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος έχει. Είναι λάδι για τα μαλλιά αυτό, πρόσφατα τα σπρέι. Ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος. Μας έχει πει ψέματα. Άμα του δώσουμε να καταλάβει ότι εμείς γνωρίζουμε ότι έχει ψέματα. Ρε, θα τα βάλεις μαζί μου. Σπρέι για τα μαλλιά είναι, θα σου λιάνει το τρίχο. Λαδάκι, σφανόλα. Λοιπόν, αν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος μας έχει πει ψέματα, όταν τον αντιμετωπίσουμε και τον ξεμπροστιάσουμε, δείξει, όχι με τα μέλια, ουσιαστική μετάνοια, δείξει ότι στενοχωριέται που μας στενοχώρησε. Δείξει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για το λάθος του και μας πει ότι ναι, είπα ψέματα, το είπα για αυτό τον λόγο που ο μοναδικός λόγος να πεις ψέματα είναι η δειλία. Ήμουν αδειλή σε σχέση με αυτό το ζήτημα και είπα ψέματα. Έχουμε και ένα σκυλί εδώ πέρα που κυνηγάει την ουρά του. Γιατί το κάνεις αυτό, παιδί μου? Λοιπόν, αν δείξει ότι πραγματικά καταλαβαίνει ότι έχει κάνει λάθος και μετανοεί, όχι με τα μέλη, όχι. Τώρα που το ξανασκέφτομαι τα μέλη, τώρα που το ξανασκέφτομαι, δεν μου συμφέρει αυτό που έκανα, ας το αλλάξω. Όχι. Πραγματική μετάνοια και πραγματική μετάνοια συνοδεύεται από ενσυναίσθηση και συγκλονισμό. Συγκλονίζεται ο άνθρωπος που έχει σφάλει για το λάθος που έκανε. Και στενοχωριέται γιατί βλάπτει ανθρώπους οποιουσδήποτε λέει ψέματα. Και η δειλία γενικώς βλάπτει τους άλλους ανθρώπους στις σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας. Και επίσης οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και τους καλούς συντρόφους. Χαιρόμαστε για την επιτυχία της φίλης να αναγνωρίσει το ψέμα που της λέχθηκε. Τη συγχαίρω για τη γραφή της αλλά και για το χιούμορ της. Ευχαριστούμε, μας δώσατε μια ευχάριστη νότα. Ευχαριστούμε επίσης και το σκυλί του καναλιού μας, το Λάκι. Τον ξέρετε, το Λάκι. Τον έχετε δει, το Λάκι. Να, εδώ είναι ο Λάκι. Ο οποίος έχει εμπλουτίσει αυτό το βίντεο με την τρέλα του. Έχει τρέλα με λιλά κορδέλα, μοβ κορδέλα. Τέτοιες μόβ θα λέμε. Πώς είναι μόβ, κορδέλα? Τουλάχιστον τέτοιες μόβ. Φιλιά. Τρελό σκύλο. Είναι τρελό σκύλο.